Καλησπέρα. Δεν θα πω καλή μερούδια γιατί η ώρα είναι 1:06. Παρακαλώ. Αχ, σήμερα άργησα να ξεκινήσω το vlog μας γιατί είχα κάποιες δουλίτσες που έπρεπε να γίνουν σήμερα που υπήρχε έτσι ένα κενάκι το πρωί. Και τι πάρνει, θέλεις και χιόνι. Θέλεις να χιόνι. Και είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο οικογενειακός όπως ακούσατε, μόλις και τον Αλέξανδρο. Και πηγαίνουμε να φάμε το μεσημεριανό μας κάπου έξω. Θα βρεθούμε με την αδερφή μου, το γαμπρό μου και τα παιδιά τους. Και θα πάμε να φάμε έτσι όλοι μαζί. Γεια σας, με ρωτάτε και το αυτοκινητάκι μου, τον Άγιο Βασίλη που έχω κρεμάσει στο αυτοκίνητο. Να ξέρετε ότι είναι από Σκλαβενίτη. Από τα χριστουγεννιάτικα του Σκλαβενίτη. Ηρεμή και χαλαρή Κυριακούλα σήμερα και πρέπει, το έχω ανάγκη από αυτό το διάλειμμα, στο πούμε έτσι. Γι' αυτό το βίντεο σήμερα θα είναι και λίγο έτσι πιο μικρούλι. Γιατί ξεκινάει μια εβδομάδα που δεν ξέρω τι θα πρωτοπρολάβω μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Πραγματικά έχω να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη εβδομάδα του Δεκεμβρίου αυτή που έρχεται. Αλλά είναι έτσι ωραία πράγματα, ειδικά το αυριανό. Είναι πάρα πολύ ωραίο, θα γίνει κάτι που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, και κοιτάξτε να δείτε ρε παιδί που ξεκινάω με του Αλέξανδρου. Το Advent δεν είναι απίστευτο. Και πάμε στο νούμερο 13. Παιδιά, μπήκαμε στη μέση του vlog μας και έχει ένα κουνελάκι. Κοιτάξτε τι γλυκούλικο. Δεν ξέρω αν σας έχω πει ποτέ ότι κάποτε είχα 20 κουνελάκια εδώ στην πόλη. Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, είχα 20 κουνελάκια. Ένα πήρα που το βρήκα τυχαία στο δρόμο. Μου φέρανε ένα άλλο για παρέα που νομίζαμε ότι είναι αρσενικό, αλλά τελικά ήταν θηλυκό και έγινε της κακομοίρας. Θέλω να δείτε πώς μου έκανε ο Αλέξανδρος το Advent της NYX. Πανέμορφο. Λοιπόν, και πάμε στο νούμερο 13 και στο Advent της NYX, όπου έχει ένα πάρα πολύ ωραίο κόκκινο. Παιδιά, δεν βλέπω τίποτα. Soft Matte Lip Cream. Ωραίο χρωματάκι φαίνεται αυτό. Θα το κρατήσω. Και στο Look Fantastic, το νούμερο 13, όταν το βρω, θα σας πω, να το βρήκα, τι έχει μέσα. Λοιπόν, στο Look Fantastic, το νούμερο 13, έχει από Iconic London κάτι της. Α, είναι ένα... Καλά παιδιά, αυτό πρέπει να το δοκιμάσω οπωσδήποτε τώρα, Wow, παιδιά! Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Μπορείς να το βάλεις τοπικά εδώ ή στα μάτια σου ή να το, αναμίξεις. Τέλος παντών, καταλάβατε τώρα γιατί έχω κολλήσει. Με το make-up για να βγει έτσι πιο λαμπερό και ωραίο. Λοιπόν, αυτά. Και τώρα θα σας πάρω μαζί μου μέσα στο μπάνιο. Όπου πρέπει. Σήμερα που είμαι λίγο πιο χαλαρή. Αν και πρέπει να κάνω δύο βίντεο μοντάζ και αυτό που βλέπετε και κάτι άλλο που πρέπει, θέλω να πάω να φτιάξω το συρτάρι που είναι κάτω από τον νηπτήρα. Αυτό το συρτάρι, δεν ξέρω αν σας συμβαίνει στο σπίτι σας να έχετε κάποιο συρτάρι, κάποιο ντουλάπι όπου με το που το φτιάχνετε λίγες μέρες μετά να γίνετε χάλια. Αυτό είναι αυτό το συρτάρι. Είναι δύο συρτάρια πάνω κάτω και μου γίνονται χάλια, ενώ όλα τα υπόλοιπα μου συρτάρια, ντουλάπια και αυτά είναι σε πολύ καλή κατάσταση, τακτοποιημένα όλα. Εκεί δεν ξέρω τι συμβαίνει και χαλάει πάρα πολύ γρήγορα. Ενώ το έχω οργανωμένο, έχω πάρει και αυτά τα πλαστικά, τα διαχωριστικά, παρόλα αυτά κι όμως πρέπει. Αλλά πέρα το ότι θέλω να τα βάλω σε μια τάξη και να τα βγάλω όλα και να το καθαρίσω,
Θέλω και να πετάξω πράγματα. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα και μέσα, το οποίο έχω ανοίξει παραπάνω μέρες από ό,τι πρέπει. Είναι ανοιχτά και υπάρχουν μέσα και έχουν λήξει, οπότε πρέπει να τα πετάξω. Το πρώτο σιρτάρι είναι αυτό, που εδώ έχουμε τα βοντόβουρτσες, βοντόκρεμες και τέτοια. Εδώ είναι τα προϊόντα περιποίησης μου. Χαμός, σίγουρα θα θέλει κάτι πέταμα. Και το δεύτερο είναι αυτό, το οποίο είναι ένα σιρτάρι που βάζω προϊόντα τα οποία θα χρησιμοποιήσω. Και επειδή το φτιάχνω και έρχονται και άλλα προϊόντα, κάποια δεν χωράνε, κάποια βιάζομαι και τα πετάω έτσι, επικρατεί αυτό το χάος. Οπότε αυτό είναι το before και πάμε να τα φτιάξουμε, να δούμε και το after. Είναι πανέτοιμα! Κοίταξε τι ωραία! Πέταξα αρκετά πράγματα, τα οποία είχαν λήξει, τα είχα περισσότερο καιρό ανοιχτά. Διατήρησα από εδώ για τα δόντια μας, βοντοβούρτσες κλπ. Και εδώ πέρα τα προϊόντα περιποίησής μου. Έχω βάλει και τους φακούς του κανάκι για τη μυωπία και έχω βάλει εδώ και ένα αναπτήρα για το κεράκι που ανάβω εδώ. Και το από κάτω έχει φτιάξει κατά πολύ, άδειασε, πέταξα και εδώ κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μην είχαν χρησιμοποιηθεί, αλλά έχουν λήξει, είχαν ημερομηνία λήξης πάνω και κάποια πράγματα τα οποία ανέβασα πάνω, τα οποία χρησιμοποιώ και έχει αλλάξει πάρα πολύ. Κοιτάξτε τι ωραία, πόσο μου αρέσει, το ξεφορτώνω με πράγματα, το καταευχαριστιέμαι. The fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Λοιπόν, είμαι εδώ στο μπάνιο, όπως μπορείτε να δείτε. Έχω φέρει το σκαμπουδάκι μου. Έχω ανάψει μόνο τα φώτα της λεπτοτενίας. Έχω ανάψει το κεράκι μου. Έχω βάλει ωραία χριστουγεννιάτικη μουσικούλα να παίζει από το ηχείο. Και θα καθίσω να περιποιηθώ λίγο τον εαυτό μου. Είναι κάτι που συνηθίζω να κάνω τις περισσότερες Κυριακές τώρα, τα βράδια. Βέβαια, είναι κάτι που κάνω όταν ο Αλέξανδρος κοιμάται. Τώρα ο Αλέξανδρος είναι έξω από την πόρτα και κάνει έναν χαμό. Αλλά τέλος πάντων. Και σας παροτρύνω να το κάνετε, παιδιά. Φτιάξτε έτσι ωραίο το χώρο του μπάνιου, ανάψτε τα κεράκια σας ή κάποιο στικάκι ή αν το κεράκι είναι αρωματικό, μην ανάψετε και στικάκι και σκάσετε μέσα στο μπάνιο, λίγα και καλά. Και περιποιηθείτε τον εαυτό σας, βάλετε τη μουσικούλα σας, μια μουσική που εσάς σας αρέσει, να μου αρέσουν τα χριστουγεννιάτικα, γι' αυτό έχω βάλει τώρα χριστουγεννιάτικη μουσική να ακούω. Και θα σας δείξω την ρουτίνα της Κυριακής, σχεδόν της σχεδόν κάθε Κυριακής. Λοιπόν, τι ανάγκες έχω τώρα? Εγώ θέλω πάρα πολύ ενυδάτωση. Θα χρησιμοποιήσω αυτή τη μάσκα που είναι με το αγγούρι για εντατική ενυδάτωση. Αυτές εδώ τις μάσκες από Απλβίτα τις αγαπώ, ειδικά αυτή με το πορτοκάλι, να ξέρετε, είναι από τις καλύτερες. Έχω πλύνει το πρόσωπό μου, αρχικά έβαλα το νεράκι από μισό λεπτό, από Νιβέα με το τριαντάφυλλο, πάρα πολύ ωραίο και μυρίζει εκπληκτικά. Και έκανα πρώτα με αυτό, με βαμβάκι στο πρόσωπο. Και μετά ένα από τα αγαπημένα μου καθαριστικά είναι, όπα, της Estée Lauder, το Perfectly Clean. Είναι εξαιρετικό προϊόν. Και θα βάλω τώρα τη μασκούλα αυτή από Απιβίτα, η οποία είναι ωραιότατη. Είναι πάρα πολύ ωραία και δροσιστική. Και νιώθω ότι καταπραίνει πάρα πολύ και το πρόσωπό μου. Και όπως βλέπετε, ο Κάσπερ είναι στις οθόνες σας αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, και τώρα αυτή τη μάσκα πρέπει να την αφήσω, αν θυμάμαι καλά, στα 10 λεπτά είναι αυτές εδώ τις απειδίτες, για να δω. Ναι, στα 10 λεπτά είναι. Οπότε, μέχρι να περάσει το 10 λεπτό, ξέρετε τι θα κάνω. Δεν σας έχω μιλήσει ποτέ νομίζω γι' αυτό. Υπάρχει μια σειρά στο Netflix που είναι... Αναγράψετε στο Netflix Headspace. Βγάζετε εδώ πέρα κάποιες επιλογές όπου μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Μπορείτε να κάνετε διαλογισμό, να χαλαρώσετε το μυαλό σας, οδηγό ύπνου, έχει πάρα πολλά πράγματα. Γενικότερα έτσι που το έχω ψάξει, γιατί λίγο πριν ξεκινήσω την ψυχοθεραπεία, είχα ξεκινήσει το διαλογισμό. Και με βοηθούσε πάρα πάρα πολύ, μου μίλησε και η ψυχολόγος μου για το διαλογισμό, που ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε έτσι θα περάσω το 10 λεπτό μου, θα καθίσω εδώ στο μπάνιο, χαλαρά ωραία, που δεν ακούγεται και τίποτα τώρα απ' έξω. Έχω ανάψει το κεράκι μου, έχω βάλει την ωραία μου τη μασκούλα και θα καθίσω να διαλογιστώ μέχρι να περάσει... Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται, μπορεί να σας ακούγεται πάρα πολύ περίεργος ο διαλογισμός, αν δεν έχετε ασχοληθεί καθόλου. Αν έχετε Netflix, απλά μπείτε, ρίξτε μια ματιά και θα δείτε πραγματικά... Αδειάζεις το μυαλό. Στην ουσία αυτό είναι ο διαλογισμός. Να αδειάσεις έστω για λίγα λεπτά το μυαλό σου και να καταφέρεις να έρθεις να είσαι μέσα στην καθημερινότητα σου, μέσα σε αυτό το 24ωρο, έστω για λίγα λεπτά με άδειο μυαλό. Και όταν καταφέρετε να το κάνετε, θα δείτε πολύ μεγάλη διαφορά. Μπορεί να σας φαίνεται αστείο αυτό που λέω αυτή τη στιγμή, γιατί και εμένα στην αρχή μου φαίνονταν αστείο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν έκανα διαλογισμό τελικά, γιατί. Όταν έβαλα να σας δείξω τα βιντεάκια τα οποία έχω βρει εγώ στο Netflix και κάνω διαλογισμό και σου δείχνει και βήμα-βήμα, δεν σας το είπα αυτό πώς μπορείς να κάνεις διαλογισμό. Μου είχε εμφανίσει από κάτω μια ταινία μικρού μήκους που ήταν μόνο 9 λεπτά, η οποία λεγόταν Καμβάς και έβαλα εκείνη και είδα και ήταν έτσι μια πολύ όμορφη και συγκινητική ταινία, οπότε είδα αυτή. Λοιπόν, ξέπλυνα το πρόσωπό μου που πέρασαν τα 10 λεπτά. Και τώρα θα βάλω την κρέμα ματιών, αυτή εδώ από τη Zenifique, κατά τη Λανκό μάλλον, τη Zenifique, η οποία έχει μέσα αυτή την πυλίτσα, βλέπετε, και βοηθάει πάρα πολύ, είναι και δροσερή, είναι κρύα βασικά, όχι κρύα παγωμένη, αλλά είναι αρκετά κρύα. Και πριν βάλω την κρέμα προσώπου μου, χρησιμοποιώ από Lancôme και τη σειρά Hydrazen, αυτό εδώ πέρα το gel, το οποίο πραγματικά σας έχω ξαναμιλήσει και στο παρελθόν, είναι κάτι το οποίο όλα αυτά βασικά, το έχω πάρει από Look Fantastic. Να ξέρετε για όσες ενδιαφέρεστε. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν που με το που το βάζω στο πρόσωπο είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν για να το χρησιμοποιείς και να δεχτεί ωραία την κρεμούλα που θα βάλεις μετά, την ενυδατική σου. Και σαν ενυδατική θα χρησιμοποιήσω μία κρεμούλα από την Estée Lauder που είναι ιδανική για λιπαρές επιδερμίδες σαν τη δική μου. Και μου κάθεται πάρα πολύ ωραία η συγκεκριμένη κρεμούλα. Και πριν κοιμηθώ, κάτι που δεν ξεχνάω να κάνω, είναι να βάζω στα μαλλιά μου μια κρεμούλα ενυδατική. Γιατί όπως χρειάζεται το πρόσωπό μας την ενυδατική του, έτσι χρειάζονται και τα μαλάκια μας. Ιδιαίτερα οι άκρες, οι οποίες ταλαιπωρούνται αρκετά πολύ. Και θα χρησιμοποιήσω τώρα, γενικότερα στα μαλλιά χρησιμοποιώ διάφορα πράγματα. Τώρα θα χρησιμοποιήσω μια πολύ αγαπημένη εταιρεία που σας έχω πει ότι είναι η Aveda. Έχει από τα πιο ωραία πράγματα για τα μαλλιά και θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ πέρα την θεραπεία η οποία είναι leave-in. Βάζεις τα μαλλιά σου είτε σε νοπά πριν το styling είτε και σε στεγνά. Βάζω λίγη ποσότητα, ανακατεύω και στα δύο χέρια και απλώνω σε όλα τα μήκη, αλλά από τα αυτιά και κάτω. Δεν απλώνω πιο ψηλά, να μην πάνε κοντά στις ρίζες, γιατί έχω ήδη πολύ λιπαρές ρίζες και μου φτάνει η λιπαρότητα που ήδη έχω. Δεν θέλω κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, ούτε να σας δείξω κάτι άλλο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το vlog μας και να σας κράτησε καλή παρέα. Και θέλω όποια καθίσει έτσι στο μπάνιο της να κάνει το τελετουργικό αυτό το ωραίο με τα κεράκια, τον χαμηλό φωτισμό, τις κρέμες της, θα τραβήξει έτσι μια φωτογραφία να μου στείλει στο Instagram να δω τι άλλη ιδέα μπορεί να έχετε εσείς και να κάνετε. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να έχω και ένα συντριβανάκι εδώ μέσα και να ακούγεται λίγο και νερό να πέφτει, ή το παρακάνω. Δεν ξέρω, θα ψάξω μήπως βρω κανένα συντριβανάκι να βάλω εδώ πέρα στο πιπλάκι. Αυτά, σας φιλώ και να μην χάσετε αύριο το αυριανό βίντεο, γιατί θα πάω σε ένα κορίτσι που αγαπώ πάρα 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 πολύ
Και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα, είμαι σίγουρη, στα γυρίσματα που έχουν κανονιστεί να γίνουν για μια συνεργασία και το περιμένω πώς και πώς να έρθει εκείνη η μέρα και είμαι σίγουρη θα βρέχει, γιατί 99% κάθε φορά που πηγαίνω σε εκείνη βρέχει. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, θα το δούμε αύριο και μαζί. Σας φιλώ πάρα πολύ γλυκά, γεια!